Το αν η οικονομία και η κοινωνία έμειναν όρθιες, εμείς το διαπιστώνουμε κάθε μέρα από τις περιοδίες στους χώρους δουλειάς. Όπου εκεί στενάζουν οι εργαζόμενοι από το πάγωμα των μισθών, από την ακρίβεια, από την ανεργία, από την ενεργειακή ακρίβεια, που όταν πας να ανοίξεις το λογαριασμό δεν ξέρεις, μην πάθεις εγκεφαλικό το νούμερο που θα δεις. Στενάζουν οι εργαζόμενοι από τις πάρα πολλές ώρες δουλειάς, στενάζουν οι εργαζόμενοι από τα εργοδοτικά εγκλήματα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 3 ή 4 εργοδοτικά εγκλήματα με θανάτους εργαζομένων. Στενάζουν οι συνταξιούχοι από τα όρια ηλικίας, από τις χαμηλές συντάξεις. Τότε μπορείτε να μας πείτε πώς εξηγείτε ότι η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, όπως έχει εδώ και το Βήμα, έρχεται σταθερά πρώτο κόμμα, κύριε Πέρο? Αφήστε να το δούμε αυτό όταν θα έρθουν οι εκλογές, γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει είμαι πρώτο κόμμα, ο Δε ΣΥΡΙΖΑ λέει εγώ είμαι πρώτο κόμμα. Ξαναλέμε όμως ότι στους χώρους δουλειάς, γιατί για μας οι δημοσκοπήσεις είναι οι πραγματικές δημοσκοπήσεις, δεν παραβλέπουμε αυτές τις δημοσκοπήσεις που. Πάντως είναι ευνοϊκή αυτή η δημοσκόπηση, να το πούμε, είναι ευνοϊκή για το ΚΚΕ. Είσαστε 2 μονάδες πάνω από τα αποτελέσματα των εκλογών. Γενικά φαίνεται μια. Δεν μπορούμε να μην τις λάβουμε και υπόψη τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως τις λαμβάνουμε υπόψη, αλλά ξέρετε, η καλύτερη δημοσκόπηση, το ξαναπαραλαμβάνουμε, είναι εκεί που πας και συναντάς. Στο δρόμο με τους εργαζόμενους και σου λένε ποια είναι η κατάσταση που ζουν. Ήθελα να πω όμως, επειδή άκουγα προηγουμένως ότι τα μνημόνια τελείωσαν, νομίζουμε ότι δεν ισχύει αυτό. Γιατί υπάρχει το υπερμνημόνιο που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης, όπου εκεί για να δοθούν χρήματα από εκεί, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιοι θα τα πάρουν, το μεγάλο κεφάλαιο και επιχειρηματικό. 30 δις. Βεβαίως, και λίγα. Πολλά λεφτά. Και τσακώνονται για αυτά ποιος θα τα πάρει. Από εκεί όμως για να πάρθουν αυτά τα χρήματα υπάρχουν προαπαιτούμενα. Και ποια είναι τα προαπαιτούμενα? Είναι να συνεχιστεί η δημοσιοοικονομική πολιτική, δηλαδή το πάγωμα μισθών, η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Το είπε και ο κ. Τουρνάρας χθες, ότι για όλες τις πολιτικές δυνάμεις έστειλε ένα μήνυμα ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας, ότι θα πρέπει να συνεχιστεί, ο Ντίνος τα ξέρει καλύτερα αυτά, η υλοποίηση Θεού, λέει, μην της δημοσιονομικής πολιτικής που έχει χαράξει η χώρα. Κοιτάξτε, ναι. Θυμάστε όλη την περίοδο της κρίσης. Της οικονομικής κρίσης, έλεγαν στους εργαζόμενους μην μιλάτε τώρα γιατί η οικονομία κινδυνεύει. Θα κλείσουν επιχειρήσεις, θα χαθούν θέσεις εργασίας. Την περίοδο του κορονοϊού, της πανδημίας, είχαμε την άποψη που μας έλεγε τώρα μην μιλάτε γιατί έχουμε την πανδημία. Τώρα μας λένε μην ζητάτε υπερφύαλες απαιτήσεις γιατί κινδυνεύουν να χαθούν αυτά που χτίσαμε. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι το εξής. Γιατί προηγουμένως άκουσε για τον τουρισμό, σωστά λέει ο κ. Χιωμόπουλος, ότι υπάρχει μια ανωδική τάση. Αλήθεια είναι αυτό. Το βλέπουμε και στον κόσμο. Αλήθεια είναι αυτό. Δέστε όμως ποια είναι η κατάσταση στους εργαζόμενους στον υψηλισμό τουρισμού. Αυτό είναι, έχετε δίκιο, μια άλλη στάξη. Το έχουμε επισημάνει και στον κύριο Γεγκίνη. Το έχουμε επισημάνει. Σωστό. Γιατί πρέπει να οι εργαζόμενοι να αμείβονται σωστά για να μπορούν να προσφέρουν και στις υπηρεσίες τους. Και όχι μόνο η αμοιβή. Είχαμε όμως μια αλλαγή με τις συμβάσεις τις κλαδικές. Δεν είχαμε μια αλλαγή με τις συμβάσεις. Δεν ανταποκρίνονται, κοιτάξτε, υπογράφηκε μια σύμβαση η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχουν οι εργαζόμενοι σήμερα με βάση τα δεδομένα που ανέφερα προηγουμένως. Να προνοήσω όμως ότι από τη μια ο τουρισμός είναι σε έξαρση, όπως λέμε. Απ' την άλλη όμως δέστε, προχθές η κατάσταση στην υγεία ποια είναι, στη Σέριφο, όπου ο τουρισμός θα εισρεύσει. Ο γιατρός παραιτήθηκε καταγγέλλοντας υποστελέχωση κτλ. Κοιτάξτε, όπως έχει δείξει η πείρα και η ίδια η ζωή και στο παρελθόν, παρά τις όποιες λεγόμενες διαφορές είχαν, τα βρήκαν. Δηλαδή θυμάστε συγκυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, τα θυμόμαστε. Θυμάστε συγκυβερνήσεις άλλων κομμάτων. Θυμάστε τον ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ. Άρα το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι το εξής. Η επόμενη κυβέρνηση που κατά την εκτίμηση του ΚΚΕ θα είναι με αντιλαϊκό περιεχόμενο. Θα είναι δικομματική, θα είναι τρικομματική. Μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς. Όπως και να είναι πάντως, η ουσία είναι μία. Επειδή στα κεντρικά βασικά ζητήματα συμφωνούν όλοι τους, δηλαδή για το θέμα της οικονομίας, για το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το θέμα του ΝΑΤΟ και για ένα σωρό άλλα ζητήματα, συμφωνούν και οι τρεις τους, ή αν θέλετε, όχι μόνο οι τρεις τους, αλλά και οι άλλοι δορυφόροι, τα λεγόμενα, πώς τα λένε. Εντάξει, το ΜέΡΑ25 μπορεί να κλείσει και τις τράπεζες. Εντάξει.
Εσείς πάντως δεν το έχετε πει ποτέ αυτό, η αλήθεια είναι. Μπορείτε να ασκείτε κριτική, αλλά τέτοιες ακραίες προτάσεις δεν έχετε. Εμείς έχουμε άλλη άποψη για την οικονομία, εντελώς διαφορετική από άλλο μοντέλο, εντελώς. Άλλο μοντέλο οικονομίας. Και την άποψη αυτή, εμείς θεωρούμε το εξής, ότι ο εργαζόμενος κόσμος, ο λαός μας συνολικά, τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να κάνει το εξής, να δυναμώσει το ΚΚΕ. Αυτό νομίζουμε ότι είναι το βασικό ζήτημα. Mm-hmm. Και να αποδυναμώσει όποια κυβέρνηση, με όποιο πρόσημο κι αν έχει, mm-hmm. με ό,τι κουστούμι κι αν φοράει, όποιο χρώματος κι αν είναι, mm-hmm. να τους αποδυναμώσει για να είναι δυνατός ο λαός. Και τι έχει αποδειχθεί, mm-hmm. ότι όταν υπάρχει και μπορεί και είναι δυνατός ο λαός, με το ΚΚΕ μπροστά, μπορεί να έχει κατακτήσεις, μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα σε όφελός του. Κοιτάξτε, για να, είμαστε, να μπορούμε να λέμε αλήθεια στον ελληνικό λαό. Και τα τρία κόμματα, όταν έχουν ψηφίσει τρία μνημόνια, όταν έχουν ψηφίσει το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία προαπαιτούμενα είναι το πάγωμα των μισθών, όταν ο σημερινός μισθός των 780 ευρώ είναι ο μισθός του 2011, πώς μπορούμε να συζητάμε τέτοιες απόψεις που λένε τα άλλα κόμματα, τα οποία είναι, πώς το λένε, έχουν συμφωνήσει σε όλα αυτά. Και δεύτερον, να πούμε το εξής, για να λέμε τι, τα πεπραγμένα που έχουν κάνει και αυτά που ήδη υπάρχουν. Λένε ότι καταργήθηκαν τα μνημόνια, όμως υπάρχουν οι νόμοι των μνημονίων. Για παράδειγμα. Είναι εφαρμοστικοί. Εφαρμοστικοί. Τρέχουν, το βλέπουμε καθημερινά. Για παράδειγμα, στους μισθούς. Ο νόμος. Το πάγωμα των τριετιών. Θα σας πω. Ναι, βεβαίως. Ναι. Ο νόμος που κατήργησε τη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, Βρούτσι Αξιόγλου, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει. Δεν έχει καταργηθεί. Ο νόμος που κατήργησε πάλι με τη συμφωνία των κομμάτων τις τριετίες υπάρχει, δεν έχει καταργηθεί. Ο νόμος που πάει τους συνταξιούχους στα 67, που είναι πάλι το κομμάτι. Διαφορά εδώ είναι. Βεβαίως. Υπάρχει και παραμένει. Ο νόμος που υπάρχει, γιατί ξέρετε μπροστά μας, με την επομένη των εκλογών, η κυβέρνηση θα φέρει 700.000 πληστηριασμούς. Ο νόμος που λέει ότι τα κόκκινα δάνεια πάνε στα φαντς υπάρχει. Ο νόμος που λέει το ιδιώνυμο για όποιον αγωνίζεται των Μάλιστα. κομμάτων αυτών που τα ψήφισαν και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει. Mm-hmm. Άρα πώς μπορούμε να συζητάμε τέτοιου είδους πυροτεχνήματα, όπως σωστά το είπατε, mm-hmm. τα οποία δεν ανταποκρίνουν πραγματικότητα από τη στρατηγική των κομμάτων, όχι από τίποτα άλλο.